Προηγούμενα επεισόδια είδαμε την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και την προσπάθεια των Ελλήνων να τον σταματήσουν στο Νεόκαστρο, στο Μανιάκι, τη Δραμπάλα και τους Μήλους. Ταυτόχρονα όμως, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, γνωστός ως Κιουταχής, ετοιμαζόταν να εισβάλλει στη στερεά Ελλάδα. Με μια πανίσχυρη στρατιά 30.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τη Λάρισα στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1825. 10.000 έστειλε να κυριεύσουν την Άμφισσα, ενώ με τους υπόλοιπους 20.000 έφτασε μπροστά στο Μεσολόγγι στις 15 Απριλίου, ξεκινώντας έτσι τη δεύτερη πολιορκία. Στο Μεσολόγγι, οι Έλληνες γνώριζαν τις κινήσεις του και είχαν ήδη οργανωθεί. Στο εσωτερικό της πόλης βρίσκονταν περίπου 3.500 άνδρες, άριστοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την Αιτώλο Ακαρνανία και 12.000 γυναικόπαιδα. Το φρούριο της πόλης, μετά την πρώτη πολιορκία, είχε βελτιωθεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατόπιν προσπαθειών του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του Λόρδου Βίρονα και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρωση έγινε βαθύτερη, ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε με πύργους, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4 βομβοβόλα. Ταυτόχρονα, οι γύρω νησίδες της λιμνοθάλασσας, όπως το Βασιλάδι, η Κλίσοβα, ο Ντολμάς και το Αιτωλικό, είχαν οχυρωθεί με μικρές φρουρές. Ο Κιουταχής, με το που έφτασε μπροστά στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε αμέσως την κατασκευή χαρακομμάτων, ενώ ο Οθωμανικός στόλος έδεσε στον Άγιο Σώστη. Τα πρώτα χαρακόμματα σκάφτηκαν σε απόσταση 600 μέτρων. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή βολών πυροβολικού ήταν αδιάκοπη, καθώς ο στρατός του Κιουταχή ήταν εξοπλισμένος με 5 πυροβόλα, 2 όλμους και 2 βούζια. Παρά τις συνεχείς εξόδους που πραγματοποιούσαν οι πολιορκημένοι με γιαταγάνια και πρώιμες χειροβομβίδες, τα χαρακόμματα πλησίαζαν όλο και πιο κοντά. Ως προς τις 10 Μαΐου, τα χαρακόμματα είχαν πλέον φτάσει σε απόσταση βολής του Φεκίου. Ο σφοδρός αγώνας δεν διεξαγόταν μόνο με κανόνια και γιουρούσια, αλλά και κάτω από τη γη με ανατινάξεις λαγουμιών. Η κατασκευή υπόγειων στοών, λαγούμια και η ανατίναξή τους υπήρξε βασική πολεμική τακτική και για τους δύο αντιπάλους. Από την πλευρά των επαναστατών, στην κατασκευή υπόγειων στοών διακρίθηκε ο Κώστας Χορμόβας, ο οποίος έκτοτε έμεινε γνωστός ως Λαγουμιτζής. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Κιουταχής διέταξε την κατασκευή ενός μεγάλου χωμάτινου τείχους, το οποίο άρχισαν να σμπρώχνουν προς το Μεσολόγγι, είτε ως προκάλημα απέναντι στα ελληνικά κανόνια, είτε ως εξέδρα για να πηδήσουν πάνω στα τείχη του Μεσολογγίου. Οι πηγές δίστανται σε αυτό το σημείο, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες το ανατίναξαν χρησιμοποιώντας λαγούμια, ενώ άλλοι ότι με βολές πυροβολικού από τα πλάγια ανάγκασαν το εγχείρημα να εγκαταληφθεί. Στα μέσα Ιουλίου, τα χαρακόμματα του Κιουταχή είχαν πλέον σφίξει το Μεσολόγγι, ιδιαίτερα στο τμήμα της Μεγάλης Ντάπιας. Οι Έλληνες, ως απάντηση, έστεισαν δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από τα τείχη. Την αυγή της 21ης, οι Τούρκοι ανατείναξαν λαγούμι κάτω από τον προμαχόμενο του Φραγκλίνου και πραγματοποίησαν γενική επίθεση στην πόλη. Οι Έλληνες, σύμφωνα με το σχέδιο, υποχώρησαν στην δεύτερη θέση άμυνας, ενώ οι Τούρκοι ύψωναν ήδη τις πρώτες σημαίες στον τοίχο. Ακολούθησε λυσόδης αγώνας και συνεχείς τουρκικές έφοδοι, μάταια όμως. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χαρακόμματα, αφήνοντας πίσω 1.500 νεκρούς και τραυματίες. Αντίστοιχα, οι ελληνικές απώλειες ήταν ελάχιστες. Στα τέλη Ιουλίου, οι Μεσολογγίδες πήραν διπλή χαρά. Ο ελληνικός στόλος, υπό τον Μιαούλη, έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό και ανεφοδίασε την πόλη. Ενώ ταυτόχρονα ο Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλας κατέφτασαν από την Άμφισσα με 3.000 άνδρες για να λύσουν την πολιορκία. Έπειτα από συνεννόηση, οι Έλληνες πραγματοποιούν νυχτερινή συντονισμένη εξόρμηση, χρησιμοποιώντας την συνθηματική λέξη τσεκούρι ώστε να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον μέσα στο σκοτάδι. Ο ευνηδιασμός ήταν τέτοιος που ο Καραϊσκάκης με τους άνδρες του κατάφερε να πλησιάσει τη σκηνή του Κιουταχή, βρέθηκαν όμως μπροστά σε 2.000 Οθωμανούς οματοφύλακες και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν για να μην κυκλωθούν. Οι Οθωμανοί μετρούσαν 2.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Έλληνες 9 νεκρούς από το σώμα του Καραϊσκάκη. Στις 7 Αυγούστου, το Μεσολόγγι ενισχύεται με τα σώματα του Κίτσου Τζαβέλα και του Φωτομάρα μαζί με 1.300 άνδρες. Οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου πλημμυρίζουν τα χαρακόμματα και αναγκάζουν τον Κιουταχή να αποσυρθεί στις αρχικές θέσεις. Η πολιορκία είχε ουσιαστικά λυθεί. Ο Ιμπραήμ, μετά τη μάχη των Μήλων, επιδόθηκε σε μια προσπάθεια πλήρους καταστολής της επαναστατικής δράσης στην Πελοπόννησο.
Ο Κολοκοτρώνης, με την στήριξη της κυβέρνησης, συστηματοποίησε την ιδέα του ανδρατοπολέμου, καθοδηγώντας τους Έλληνες σε έναν πόλεμο φθοράς με τον εισβολέα. Ο Ιμπραήμ, παρά τον έλεγχο των αστικών κέντρων, δεν κατάφερε να βρει μια λύση και τελικά εγκατέλειψε την Πελοπόννησο προκειμένου να αναλάβει την πιο συμβατική πολιορκία του Μεσολογγίου. Αφού έχει ρημάξει την Πελοπόννησο, η στρατιά του Ιμπραήμ διασχίζει τον Κορινθιακό κόλπο. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1826, ο Αιγυπτιακός στόλος αγκυροβολεί έξω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η σκηνή της άφιξης περιγράφεται στην τοπική εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, την οποία εκδίδει στην πολιορκημένη πόλη ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγια. Εγχώριες ειδήσεις. Μεσολόγγι, 3η Φεβρουαρίου. Απέναντι το χειρώματός μας βλέπει σήμερα ο θεατής ένα στρατόπεδο σαν εκείνο του Ξέρξη. Ποικίλων χρωμάτων σημαίες σχηματίζουν στον αέρα της Άρκτου και ακούμε τον ήχο των τυμπάνων και τη στρατιωτική μουσική των διδαγμένων ορδών. Περισσότερα από 40 πύρινα στόματα ξερνούν εκ νέου το θάνατόν μας. 14 Φεβρουαρίου. Οι βάρβαροι εξακολουθούν να βομβαρδίζουν την πόλη. 4 γυναίκες διαμελίστηκαν από την εκπυρσοκρότηση αυτών των κεραυνών. 2 άντρες σκοτώθηκαν και άλλοι 2 πληγώθηκαν. 19 του αυτού. Ο εχθρός επανέλαβε το πυρ του στη διάρκεια όλης της νύχτας. Επιμένουν οι εχθροί να αυξάνουν τους προμαχώνες τους και να πλησιάζουν. Εδώ η έκδοση της εφημερίδας διακόπτεται οριστικά, καθώς μια τουρκική βόμβα καταστρέφει το τυπογραφείο. Τις επόμενες 3 μέρες πέφτουν στο Μεσολόγγι περίπου 8.000 οβίδες. Ώσπου να φτάσει ο στρατός του Ιμπραήμ, οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου επιδιόρθωσαν όσο μπορούσαν τα οχυρωματικά έργα της πόλης, αλλά και των γύρω νησίδων και ετοιμάστηκαν για την πολιορκία. Οι επόμενοι 2 μήνες ήταν γεμάτοι προπαρασκευαστικά έργα και βομβαρδισμούς και από τις 2 πλευρές. Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Αιγυπτιακός στόλος ενίσχυσε τον Οθωμανικό. Η κίνηση αυτή απέκλεισε όλα τα περάσματα της λιμνοθάλασσας προς το Ιόνιο Πέλαγος και έτσι ο ανεφοδιασμός για το Μεσολόγγι έγινε ακόμα πιο δύσκολος. Νωρίς το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου, 40 πλοιάρια με στρατεύματα από την Άσπρια Λυκή και 18 βάρκες του στόλου με μία σαλούπα από τον Άγιο Σώστη προσέγγισαν το βασιλάδι. Συνολικά, πάνω από 1.500 Αιγύπτιοι και Τούρκοι έρχονταν αντιμέτωποι με τη φρουρά των 200 Ελλήνων. Η μάχη ήταν σκληρή, με τον Χουσέιν Μπέι, γαμπρό του Ιμπραήμ, να ηγείται της επίθεσης. Μια άτυχη στιγμή όμως, η ανατίναξη της πυρηδαποθήκης των αμυνωμένων είχε σαν αποτέλεσμα την αναστάτωση των ανδρών της φρουράς. Οι Αιγύπτιοι, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, αποβιβάστηκαν στο βασιλάδι και σκότωσαν πολλούς από τους υπερασπιστές του. Όσοι Έλληνες γλίτωσαν, ρίχτηκαν στη θάλασσα και έφτασαν στο Μεσολόγγι κολυμπώντας. Σημαντικές ήταν όμως και οι απώλειες των Αιγυπτίων. Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η πολιορκία της νησίδας Ντολμάς. Με 18 κανόνια και βομβοβόλα, Τούρκοι και Αιγύπτιοι χτυπούσαν από τη φοινικιά τους 200 Έλληνες πολεμιστές. Ταυτόχρονα, 2.000 περίπου Τούρκοι και Αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν απόβαση στον Ντολμά, γιατί η απόσταση ήταν μικρή και τα νερά ρηχά. Παρά τη μεγάλη γενναιότητα και καρτερία που έδειξαν οι αμυνόμενοι, οι Τουρκοαιγύπτιοι κατέλαβαν το νησί έχοντας 300 νεκρούς και τραυματίες. Όλοι οι Έλληνες έπεσαν ηρωικά. Το Αιτωλικό βρισκόταν πλέον τελείως αποκομμένο. Μπροστά στην επικείμενη επίθεση, η φρουρά ολιγοψύχησε και συνθηκολόγησε. Ο Ιμπραήμ τους άφησε να φύγουν όλοι ελεύθεροι, κρατώντας ως αντάλλαγμα μια κοπέλα σκλάβα για το χαρέμι του. Στις 25 Μαρτίου, ο στολίσκος των Τούρκων κατευθύνθηκε ευνηδιαστικά προς την Κλίσοβα. Με την κάλυψη της πρωινής ομίχλης, ο Οθωμανικός στρατός επιτέθηκε τόσο με πλοιάρια από το βασιλάδι, όσο και με πεζούς από την απέναντι όχθη. Παράλληλα, ξεκίνησε διαρκές φυροκόπημα του νησιού με βολές κανονιών.
Ο Κίτσος Τζαβέλας με 10 στρατιώτες ήταν οι μόνες ενισχύσεις που πρόλαβαν να φτάσουν στην Κλίσοβα, δίνοντας θάρρος στη φρουρά που συνολικά αριθμούσε 130 άνδρες. Οι ξύλινοι πάσαλοι που ήταν βυθισμένοι περιμετρικά της Κλίσοβας εμπόδιζαν τις Λέμβους να προχωρήσουν, αναγκάζοντας τους Οθωμανούς να αποβιβάζονται στο νερό μακριά από τα ελληνικά ταμπούρια, κάνοντας τους έτσι εύκολο στόχο. Παρά τις μεγάλες απώλειες όμως, οι Τουρκοί κατάφεραν να πλησιάσουν την Κλίσοβα. Οι υπερασπιστές του νησιού ενετέλειψαν τότε το πρόχο και πήραν θέσεις στη στέγη της εκκλησίας. Ήταν τόσο πυκνά και εύστοχα όμως τα πυρά των Ελλήνων, ώστε αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν προς τα πλοιάρια. Ο Κιουταχής μέχρι το μεσημέρι επιχείρησε 6 αλλεπάλληλες επιθέσεις, που απέτυχαν παταγωδώς. Στην τελευταία τέθηκε επικεφαλής ο ίδιος, όμως τραυματίστηκε στην Κνήμη και υποχρεώθηκε να αποσυρθεί. Η είδηση για τον τραυματισμό του διαδόθηκε ταχύτατα. Οι στρατιώτες του πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή παρά τις προσπάθειες των αξιωματικών. Οι ηττημένοι Τούρκοι υποχώρησαν αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 1.500 νεκρούς και τραυματίες. Στον αγώνα τότε μπήκαν οι δυνάμεις του Ιμπραήμ, με επικεφαλής αυτή τη φορά τον Χουσέιν Μπέι. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ, οπότε και ο Χουσέιν Μπέι έπεσε νεκρός από ελληνικά πυρά, με το θάνατό του να σκορπίζει πανικό στο στράτευμα. Η νύχτα προστάτευσε τους Αιγυπτίους από την ασταμάτητη ορμή των Ελλήνων. Τουλάχιστον 1.000 Αιγύπτιοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σχεδόν όλοι όσοι βρέθηκαν τραυματισμένοι εκτελέστηκαν. Η περιοχή γύρω από την Κλίσοβα ήταν σκεπασμένη από πτώματα σε απόσταση μίας βολής. Οι πηγές κάνουν συνολικά λόγο για τουλάχιστον 3 με 3.500 νεκρούς Οθωμανούς και Αιγυπτίους. Από την άλλη, οι Έλληνες είχαν μόλις 50 νεκρούς και τραυματίες. Στα τείχη της πόλης, οι κάτοικοι πολεμούν στους πιο επικίνδυνους προμαχώνες, δίπλα στους στρατιώτες. Για μια ακόμα φορά, το Μεσολόγγι έχει κρατήσει. Ο Ιμπραήμ όμως είναι αποφασισμένος. Είναι πια σαφές ότι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου θα λυγίσουν μόνο με έναν τρόπο. Την πείνα. Αυτό σημαίνει να αποκλείσει τη λιμνοθάλασσα. Ο Ιμπραήμ διαθέτει το κατάλληλο όπλο. Ένα στόλος με 82 λάντζες χωρίς καρίνα μπαίνει στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας. Ακολουθούν 5 μεγάλες σχεδίες με κανόνια των 36 λιβρών. Αμέσως επιτίθενται στα μικρά νησιά που αποτελούν το κλειδί για τον έλεγχο όλης της λιμνοθάλασσας. Ανατολικό, Βασιλάδι, Ντολμάς και Πόρος πέφτουν μετά από μια μέρα ηρωικής αντίστασης. Η κλωστή που κρατάει το Μεσολόγγι στη ζωή έχει κοπεί. Οι συνθήκες στην πολιορκημένη πόλη χειροτερεύουν πολύ γρήγορα. Ο Νικόλαος Κασομούλης γράφει. Τέλη Φλεβάρι, πολλές οικογένειες άρχισαν να στερούνται το ψωμί. Διορίστηκε μια επιτροπή να καταγράψει από όλα τα σπίτια ό,τι αλεύρι βρεθεί και να το μαζέψει. Θα διανεμηθεί δίκαια σε όλους, στρατιώτες και πολίτες. Μικρούς και μεγάλους. Μέρα τη μέρα, καθώς μεγαλώνει η πείνα, έπεσε και η πρόληψη του να τρώνε ακάθαρτα. Άρχισαν αμέσως πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια. Η παράδοση της πόλης είναι πια θέμα χρόνων. Όμως οι Μεσολογγίτες παίρνουν μια απεγνωσμένη απόφαση. Να επιχειρήσουν μια έξοδο, με στόχο να διαφύγουν στους γύρω λόφους. Επιλέγουν τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου, στις 10 Απριλίου του 1826. Ο παραλληλισμός είναι σαφής. Ο Λάζαρος ήταν νεκρός και επέστρεψε στη ζωή. Το ίδιο ελπίζουν ότι θα συμβεί και στο Μεσολόγγι. Ο Ιταλός γιατρός, Νούτζο Μάουρο, που βρίσκεται έξω από τα τείχη της πόλης, περιγράφει το βράδυ της εξόδου. Νεκρική σιγή απλώνεται στα τείχη του Μεσολογγίου.
Έχουν σταματήσει οι κραυγές και οι υβριστικές προκλήσεις, οι λάμψεις των εκρήξεων και ο βρόντος των κανονιών. Η πόλη απ' έξω δίνει την εντύπωση ενός σωρού ερυπείων, χωρίς κανένα ζωντανό πλάσμα. Από την πλευρά της θάλασσας, ένα σκοτεινό και αδιαπέραστο δάσος από εχθρικά πλοία. Τα φωνικά μπρούτζινα κανόνια των πολιορκητών έχουν σιωπήσει. Λες και έχει γίνει σιωπηλή συμφωνία. Στις 31 Μαρτίου, ο Μιαούλιος προσπάθησε για μια ακόμη φορά να διασπάσει τον αποκλεισμό και να φωδιάσει το Μεσολόγγι. Ο πολύ μικρός όμως το λύσκος του ιτήθηκε στην ναυμαχία κοντά στον Άραξο, ενώ ο ίδιος ο Μιαούλης λίγο έλειψε να συλληφθεί. Ο μόνος που θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολιορκημένους πλέον ήταν ο Καραϊσκάκης, αλλά και αυτός ήταν βαριά άρρωστος, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί. Η εγκατάλειψη από όλες τις πλευρές και η μη ύπαρξη άλλης λύσης οδήγησε τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου στην ηρωική απόφαση της εξόδου. Η πληροφορία έφτασε και στον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ από έναν Βούλγαρο και έναν Μουσουλμάνο λιποτάκτη, χωρίς όμως να μάθουν λεπτομέρειες. Οι πολιορκημένοι, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω διαρροή πληροφοριών, σκότωσαν όλους τους αιχμαλώτους ανεξαρτήτως θρησκεύματος, σχεδιάζοντας να κάνουν το ίδιο και με τα γυναικόπαιδα για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών, κάτι που επέτρεψε όμως ο επίσκοπος Ρογόνι Ιωσήφ. Το σχέδιο της εξόδου είχε ως εξής. Μόλις ακούγονταν μια ομοβροντία από το βουνό, σημάδι ότι ήρθαν ενισχύσεις, δύο φάλαγγες με αρχηγούς τον Μακρύ και τον Νοτιμπότσαρη αντίστοιχα, που θα συγκροτούνταν αποκλειστικά από αγωνιστές, θα έβγαιναν από τις ντάπιες του Ρίγα, Φεραίου και της Λουνέτας. Η τρίτη φάλαγγα με τα γυναικόπαιδα θα έβγαινε από τις ντάπιες του Μονταλαμπέρ και του Στουρνάρη. Καθώς εκεί υπήρχε βάλτος και λίγα οχυρωματικά έργα, σκέφτηκαν ότι το πέρασμα των γυναικόπαιδων θα ήταν σχετικά πιο εύκολο. Ο Νικόλαος Κασομούλης αφηγείται τα όσα ακολουθούν. Εκδόθηκε η απόφαση και η είδηση διαδόθηκε σε όλες τις τάξεις. Έβλεπες ένα αγώνα προετοιμασίας να γίνεται με τόση αταραξία ώστε κανένας δεν συλλογιζόταν πως έμελε τάχα να σωθεί. Ξημέρωσε και τι να δεις τότε. Όλα τα ανδρόγυνα κατευθύνονταν προς την καθορισμένη γέφυρα σαν αρνάκια με άκρα σιωπή. Τα δε μικρά παιδιά αποφάσισαν να τα ποτίσουν αφιόνι την ώρα της εξόδου. Να κοιμηθούν και να μην κλαίουν. Πολλές γυναίκες ντύθηκαν σαν άντρες και αρματώθηκαν και δεν διακρίνονταν στο βάδισμα από τους άντρες. Οι πατέρες με τα γεταγάνια στο ένα χέρι, κρεμασμένα τα τουφέκια από το λουρί στον ώμο και με το άλλο ο καθένας να βαστά ή κάνε ένα παιδάκι του ή τη σύζυγό του και να πηγαίνει. Όλοι οι οπλαρχηγοί και οι στρατιώτες πήγαμε και αποχαιρετήσαμε τους συναγωνιστές μας και συγγενείς, πληγωμένους και ασθενείς. Όλοι εύχονταν καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο. Φιλώντας το χώμα του Μεσολογγίου, αποχαιρετήσαμε με δάκρυα ένα μέρος που μας φαινόταν ότι ήταν ο παράδεισος και στο οποίο αφήναμε τόσους ήρωες ζωντανούς, παρόλο που αγνοούσαμε και εμείς την τύχη μας. Η σελήνη είναι 10 ημερών. Το σύννεφο το οποίο κάλυπτε τη σελήνη διαλύθηκε σαν από προσευχή του Ιμπραήμ στο Θεό.
Μας ειδοποίησαν οι μπροστινοί να ετοιμαστούμε, διότι θα ορμήσουν. Ετοιμαστήκαμε και με μια φωνή, απάνω τους, πάρτε τους. Δεν ακούγες άλλο αυτή την ώρα παρά το χτύπο των σπαθιών και για τα γανιών, σαν σε σφαγείο. Επάνω στην ορμή και το βρασμό της φωτιάς, δεν ξέρω πώς, ακούστηκε μια φωνή πίσω μας. Ο πίσω μωρέ παιδιά. Παίρνοντας τότε την ευκαιρία, οι Άραβες βγήκαν από τα χαρακώματα και χτύπησαν την κολόνα του άοπλου πληθυσμού στη γέφυρα. Όλες οι οικογένειες τα γυναικόπαιδα οπισθοδρόμησαν, άλλοι προς το εσωτερικό της πόλης και άλλοι μέσα στην Τάφρο. Παντού στην πόλη ακουγόταν ο βρασμός των φωνών, γυναικών, τουφεκιών και εκρήξεων. Ένας συγκεχημένος και απερίγραπτος τρομερός ήχος. Φούρνος αναμένος φαινόταν η πόλη από το ακατάπαυστο πυρ. Ο ήλιος έδεισε, η νύχτα ήλθε, η σελήνη πανσέλινος ανέτειλε και φώτιζε το φρικτόν τοπίο. Οι γενναίοι εγονάτισαν, σπάσισαν το χώμα της γης που είχαν ποτίσει με τα δάκρυα και τα αίματά των. Υγέρθησαν, έκαμον το σημείο του σταυρού και εξόρμησαν. Ως λέοντες, πυρπνέοντες, εξόρμησαν. Στον τάφο του κλεισμένου, το μεσολόγιο σκέλεθρο, γυμνό, σε σαρκωμένο, δεν παραδίδει τα άρματα. Με γέρνει το κεφάλι, κρατεί και νεκροθάφτη του το Χρήστο το καψάνι. Σπαθί ανέ το σπαθί μας, ο Τούρκος μαζί μας εδώ ασπαθεί. Ελευθερία η θάνατος έντοσος, αν χάσω
πατρίδα, τι θέλω να ζήσω ως μόνη ελπίδα. Κρατώ τον λαβλό ως μόνη ελπίδα. Κρατώ τον λαβλό από του τεμένους το πύρθα ποντίσω προς δόξαν του γένους θυσίαν τέλω. Κύριε,